ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η 16η δράση της Άξιον Ελλάς. Η ομάδα των εθελοντών ταξίδεψε με πλωτά μέσα για 400 μίλια προκειμένου να προσφέρει πολύτιμες υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα σε ακριτικά νησιά. Η ιατρική ομάδα της Άξιον Ελλάς εξέτασε 1.342 κατοίκους σε Σύφνο, Σχοινούσα, Αστυπάλαια, Αμοργό και Κύμβολο, διενεργώντας 3.965 εξετάσεις. Στην πολυμελή αποστολή συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές, αλλά και ο ειδικός σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Άξιον Ελλάς, Νικόλαος. Η ομάδα μας καλύπτει βασικές αλλά πολύ σημαντικές ανάγκες των κατοίκων στα απομακρυσμένα μέρη που επισκεπτόμαστε. Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, σημαντικά έργα υποδομών. Στο 16ο Διάπλου συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδί Βαρδινογιάννη και το Ίδρυμα Robert F. Kennedy Human Rights με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία», όπως και ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας, μεταδίδοντας και στις πιο ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας το μήνυμα για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών. Όπως κάθε φορά, συμμετείχαμε και σε αυτή τη δράση της Άξιον Ελλάς. Το Όραμα Ελπίδας βρέθηκε στην Σύφνο, τη Σχοινούσα και την Αστυπάλεια, όπου ενημερώσαμε τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών και δεκάδες από αυτούς γράφτηκαν ως εθελοντές εδότες μυελίου των οστών για να σώσουν τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Η Άξιον Ελλάς από το 2017 μέχρι και σήμερα έχει υλοποιήσει 16 αποστολές σε δεκάδες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, παρέχοντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και πολιτιστικές δράσεις στους κατοίκους.